Το Έλεντορφ ήταν η πρώτη γερμανική αποικία στο Αζερβαϊτζάν. Ιδρύθηκε το μακρινό 1819. Αργότερα μετονομάστηκε σε Χανλάρ, αλλά τώρα είναι γνωστό ως Γκόιγκολ και φέρει ανεξίτηλη σφραγίδα 122 χρόνων γερμανικής πολιτιστικής επιρροής. Οι Γερμανοί άπικοι έφτασαν για πρώτη φορά στο Αζερβαϊτζάν το 1818. 200 οικογένειες ήρθαν στην υπάρχουσα πόλη Ελισάβετπολ, που τώρα ονομάζεται Γκαντζά. Το Χέλεντορφ ιδρύθηκε έναν χρόνο αργότερα από περίπου 120 οικογένειες. Το 1918 πάνω από 6.000 Γερμανοί είχαν μεταφερθεί για διάφορους λόγους στην περιοχή του Καυκάσου σε 8 συνολικά αποικίες που δημιουργήθηκαν εκεί. Οι Γερμανοί που έφτασαν εδώ στις αρχές του 19ου αιώνα ήρθαν από τη Βιρτεμβέργη εξαιτίας της φτώχειας στη χώρα τους και των άθλιων συνθήκων διαβίωσης, του πολέμου και της έλλειψης θέσεων εργασίας. Την ίδια περίοδο, η ρωσική κυβέρνηση ήθελε να αυξήσει τον αριθμό των χριστιανών στην περιοχή. Πλέον δεν υπάρχουν Γερμανοί στον Γκόιγκολ. Ο τελευταίος ονομαζόταν Βίκτορ Κλάιν και έφυγε από την ζωή το 2007 σε ηλικία 72 ετών. Ο φίλος του Φικρέτ μας ξενάγησε στο σπίτι του, το οποίο είχε χτιστεί από τον πατέρα του Βίκτορ. Στην κάμερα του Euronews δόθηκε ειδική άδεια να περιηγηθεί στο τελευταίο αυτό γερμανικό σπίτι στην πόλη, το οποίο σύντομα θα μετατραπεί σε μουσείο. Καλώς ορίσατε στο σπίτι του Βίκτορ. Εδώ έμεινε ο Βίκτορ. Όλα εδώ έχουν διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Η είσοδος στο σπίτι του Βίκτορ είναι ένα ταξίδι στον χρόνο. Ο Βίκτορ Κλάιν ήταν τεχνικός ραδιοφώνου. Πέρα από τα γερμανικά, μιλούσε αζέρικα και ρώσικα. Είχε αφομοιώσει πολλές διαφορετικές κουλτούρες. Αποτελούσε ουσιαστικά ο ίδιος ένα αμάλγαμά τους. Στην κουζίνα υπάρχουν δύο φούρνοι. Ένας γερμανικός και ένας δεύτερος από τη σοβιετική εποχή. Ο γερμανικός είναι καλύτερος. Εγώ και ο Βίκτορ συναντηθήκαμε για πρώτη φορά το 1951 σε μια κατασκήνωση. Από το 1951 μέχρι και το θάνατό του ήμασταν φίλοι. Επισκεπτόμασταν ο ένας τον άλλον. Ήμασταν πολύ κοντά. Το 1941, μετά την επίθεση των Ναζί κατά τη Σοβιετική Ένωση, η Μόσχα εξέδωσε διάταγμα με το οποίο απελάθηκαν οι Γερμανοί από τον Κάυκασο. Η οικογένεια του Βίκτορ παρέμεινε, αλλά ήταν μια εξαίρεση. Περίπου 200.000 Γερμανοί εξορίστηκαν στην Κεντρική Ασία και την Σιβηρία. Πάνω από 22.000 έπρεπε να εγκαταλείψουν το Αζερβαϊτζάν. Ήταν ένα πλήγμα για μια κοινότητα που είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της περιοχής. Ο πατέρας του ήταν ένας ανώτερος πολωνός γιατρός. Ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εκείνη την εποχή υπήρξε μια απόφαση ότι τα μεικτά ζευγάρια δεν θα απελαθούν. Γι' αυτό το λόγο τους άφησαν να μείνουν. Ο Βίκτορ, όπως και πολλοί άλλοι Γερμανοί της πόλης, λάτρευαν να παράγουν σπιτικό κρασί. Αυτό το πάθος τους ήταν αρκετά διαδεδομένο στον Γκόιγκολ. Ακόμα και σήμερα, ένας επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γευτεί τοπικά παραγόμενο ίνο. Το κρασί είναι μέρος της κληρονομιάς των Γερμανών απίκων. Το 1860 δημιούργησαν το πρώτο ινοποιείο του Αζερβαϊτζάν εδώ, στο Γκόιγκολ. Η εταιρεία που δημιουργήθηκε από τα αδέρφια Forer and Hummel παρήγαγε περίπου το 60% του ίνου της περιοχής ως το τέλος του 19ου αιώνα. Σήμερα παραμένει ένα από τα πιο παραγωγικά ινοποιεία της χώρας. Το εργοστάσιο συνέχισε να λειτουργεί κατά τη Σοβιετική περίοδο. Παρήγαγε κονιάκ και ινοπνευματώδη ποτά που πωλούνταν στη ρωσική αγορά και στην Ευρώπη. Οι Γερμανοί άφησαν επίσης το στίγμα τους σε σχέση με την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία. Η πρώτη λουθυρανική εκκλησία του Αζερβαϊτζάν χτίστηκε εδώ το 1857. Σήμερα είναι μουσείο. Περπατώντας γύρω από το κέντρο της πόλης, ο επισκέπτης συναντά πάνω από 300 γερμανικά σπίτια. Υπάρχουν πράγματα που μάθαμε από αυτούς και πράγματα που έμαθαν από εμάς. Το 1822 αυτό το είδος της κατασκευής ήταν κάτι εξαιρετικά πρωτοποριακό και μεγάλο. Εκείνη την εποχή οι δρόμοι στις πόλεις του Αζερβαϊτζάν ήταν κυρτοί. Οι Γερμανοί ήταν μια ενεργή και καλά ενσωματωμένη κοινότητα του Αζερβαϊτζάν. Η κληρονομιά τους έχει γίνει μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.
Στο επόμενο επεισόδιο της εκπομπής «Η ζωή στο Αζερβαϊτζάν» θα ταξιδέψουμε στον Μεγάλο Κάφκασο για να συναντήσουμε καλλιτέχνες που αξιοποιούν τον χαλκό.